τον Νούχο και τον Χόλγκερσον, τον κεντρικό αμυντικό. Εδώ γλιστράει ο Νούχο Παπουλής, προϋποθέσεις για τον Απόλλωνα τώρα. Πέρασμα για τον Κιέ, το πλασέ του Κιέ, 1-0. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο Άμπραχαμ Κιέ ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους με το 10ο φετινό του γκολ. Τότε ήταν το τελευταίο του γκολ. Βλέπετε εδώ ξανά, γλιστράει ο Νούχου. Ο Παπουλής κρατάει μπάλα, βλέπει την κίνηση του Γκιέ, του περνάει πάσα. Κάνει κίνηση ο Παπουλής, παίρνει μπάλα. Θα γυρίσει για τον Λόπες, το σούτο Καμίνσκι λέει όχι. Με τον Κάλβο να αποφεύγει τον Γουίλερ. Κάνει κίνηση ο Μάκος, ο Κάλβο πάει μόνος, το σούτ κοντράριο, Εντέ έχει ευκαιρία. Κατεβάζει, λέει όχι ο Βάλε. Ο Νούχου θα γυρίσει, το σούτ που γίνεται, η μπάλα χτυπάει στο Μερκή. Και στον όμο να χτύπησε ήταν κλειστά τα χέρια του Μερκή, οπότε ήταν και από κοντινή απόσταση. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή, μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση με τον Λαΐφη. Η κάθετη παλιά του Εντέ κόπηκε τελευταία στιγμή από τον Στογιάνοβιτς που κάνει μεγάλη παλιά τον Κιέ. Είναι γρήγορος, κάνει καλό πρώτο κοντρόλ, φεύγει απέναντι από τον Καμίνσκι, θα τον σταματήσει ο Βέλγος. Πέρασμα τώρα για τον Τζέισον Δημητρίου. Το γύρισμα, η μπάλα χτυπάει στο πρόσωπο του Βάλε. Η πάσα του φοβερή για τον Τζέισον Δημητρίου, το γύρισμα, ο Λόπες. Ασφιχτική πίεση της ανόρθωσης στα τελευταία λεπτά, η κεφαλιά προς τα πίσω. Εδώ, πτώση του Νούχου, ζητούν πέναλτι, το παιχνίδι συνεχίζεται. Εδώ νομίζω ότι ο Λόπες τον βρήκε. Εντέ, θέλει χώρο, κάνει το σούτ, 1-1. Πανέμορφο γκολ από τον Τζεϊντού Εντέ που ισοφαρίζει στο 53. Ξανά εδώ ο Εντέ, ζυγίζει το σούτ. Ο Εντέ εκτελεί απευθείας, δίπλα από τα δοκάρια. Ανακοινούνται θα δούμε εδώ όμως τον Μεριέ που κέρδισε μέτρα, έπεσε κάτω. Μπάλα είναι έξω. Νομίζω η πίεση που του ασκήθηκε δεν ήταν τέτοια για να το ρίξει κάτω. Ο Κάλβο απευθείας. 2-1 η ανόρθωση. Καταπληκτικό γκολ από τον Τόνι Κάλβο στο 71. Φέρνει τούμπα το παιχνίδι. Από εδώ θα φάνει καλύτερα πού πήγε η μπάλα. Ασύλληπτο πραγματικά το φάουλ του Τόνι Κάλβο. Μπαλιά του Κολόπες για τον Παπουλή που κατεβάζει. Έφυγε πλάγια. Ωραία προσπίση στο γύρισμα, ο Καμίνσκι θα κόψει και ο Χόλγκερσον θα απομακρύνει. Η κόντρα με τον Μακρύ, ο Κονσάλβες, πλασάρει 3-1. Το παιχνίδι ουσιαστικά τελειώνει με τον Ισμαήλ Κονσάλβες το 85, να πετυχαίνει και τρίτο γκολ και να δίνει πλέον αέρα 2 τερμάτων στην ανόρθωση. Εδώ, με τα κουνάκι,